Ομαδικό νούμερο 6, κολυμπητικός Όμιλος Ηρακλείου. Ήταν πιο καλή από τις άλλες. Από τόση σκληρή δουλειά, νομίζω ότι το περιμέναμε κάπως. Εγώ το περίμενα, γιατί είχαμε ρίξει τόση σκληρή δουλειά και είχαμε κουραστεί, οπότε... Το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, γιατί είχαμε ρίξει τόση σκληρή δουλειά και μετά συγκινηθήκαμε από τη χαρά μας. Λοιπόν, Μυρτώ, συγχαρητήρια. Κάνατε μια μεγάλη επιτυχία και νομίζω πως μάθατε από πολύ μικρή ηλικία να κάνετε πρωταθλητισμό, όχι μόνο αθλητισμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από μικρές οριζόμασταν πάντα πρωταθλήματα. Ανά ένα χρόνο δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω περνάω πιο πολλές ώρες στο κολυμβητήριο παρά στο σπίτι μου. Ήταν έντονος ο ανταγωνισμός, ήταν και τα κορίτσια στις άλλες ομάδες αρκετά καλά. Ναι, μπορώ να πω ότι υπήρχαν μερικές ομάδες που φοβόμασταν, αλλά... Η εθνική είναι ένας μεγάλος στόχος, όπως είπαν όλα τα κορίτσια. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι μπορείς να το πετύχεις, να βρεθείς στην εθνική κι εσύ? Ναι. Αυτές τις ημέρες προσέχατε ένα παραπάνω και τη διατροφή και όλα για να βρεθείτε εκεί? Προσέχαμε να μην κολλήσουμε τον ιό. Μας ζητούσαν να τα κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε για να πάρουμε την πρώτη θέση. Να προσέχουμε τη διατροφή μας. Αυτά.